Ζείτε στον Εμιδαλεώνα. Γεννηθήκατε ωστόσο στο δημοτικό διαμέρισμα του Λυκοστόμου, όπου πραγματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 24 ώρα, δεν έχει νερό. Τι γίνεται? Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές έχει γίνει διακοπή νερού, γιατί αυτοί που κάναν τα έργα, εγώ πιστεύω ότι δεν σκαμπάζανε, δεν ξέρανε τι κάνουν, γιατί το είδα εγώ προσωπικά. Όταν δουλεύανε εκεί, έβλεπα φθηνή η δουλειά τους. Λοιπόν, γύρευε από σένα και από μένα να πάρουν σανίδι να κάνουν φρέατια. Αυτό είναι απαράδεκτο. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα έχει μια εβδομάδα και πολλές φορές, άλλες φορές, πάλι είχαμε διακοπές, βλάβες, ξέρω εγώ. Τώρα έχει μια εβδομάδα, δεν έχει νερό, ρε παιδιά. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι? Δεν το ξέρω. Ο Δήμος? Να στείλουν έναν ειδικό επάνω να δουν τι συμβαίνει? Σε μια μέρα, δύο, τρεις, να σκάψουν, να δουν, δεν ξέρω, τίποτα δεν... Όμως, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Όχι. Και αυτό γίνεται συχνά. Πολλές φορές, ειδικά το καλοκαίρι. Για να κάνουμε κάποια εξαέρωση από ένα σημείο, ξοδεύουν 10, 15, 20 κυβικά νερό. Μάλιστα. Για να κάνουν κάποια εξαέρωση. Και δεν υπάρχει, ρε παιδιά, λέω, ένας τεχνίτης, ένας ειδικός που είναι γνώστης πραγμάτων, να βρουν το λάθος, να βρουν την βλάβη. Δεν έγινε τίποτα, Γιάννη μου. Για πόσους κατοίκους μιλάμε σήμερα στο Λυκό? Οι κάτοικοι είναι λίγοι, Γιάννη μου, σε παρακαλώ. Δεν είναι το θέμα αυτό. Όχι, κάθε άλλο. Θυμάμαι ένας δήμαρχος είπε, σιγά λέει, να μην στείλουμε τώρα νερά εκεί πάνω, λέει. Μάλιστα. Για 20 άτομα. Καλύτερα δεν τους πάμε, λέει, εμφιαλωμένα. Και εγώ επειδή το άκουσα αυτό, λέω, ρε δήμαρχε, έλα εδώ, λέω. Κάνεις μπάνιο, σίλιο με εμφιαλωμένα νερά. Δυστυχώς το είπε.